Φαντάζομαι και από εμάς. Ναι, εμείς το δώσαμε ναι, κάμω τους παίχτες. Ωραία, recordings να θυμηθούμε. Ming Rice vs. R2, R2 vs. Ming Rice. 1-0 υπέρ του Ming σε ένα πάρα πολύ καλό game. Και στην ώρα 7 του χάρτη, με τα πράσινα Zerg είναι ο Ming Rice. Ενώ στην ώρα 2 του χάρτη, με, τα Ροζ, με τους Ροζ Τέραν, είναι ο R2 και είναι το δεύτερο παιχνίδι για το group, για το τρίτο group του Division 1 στην τρίτη εβδομάδα του HSL Season 2. Για να και δούμε πάμε να δούμε λοιπόν, cross position φαντάζομαι ήταν η πιο καλή, το πιο καλό spawn θα μπορούσε να έχει ο Ming Rice. Ναι, πιστεύω έτσι, ότι βαζόταν ο R2 ότι στο 66% ας πούμε των πιθανοτήτων που θα είχε να κάνει spawn θα ήταν πιο κοντά στον αντίπαλό του. Και όμως βρέθηκε προεκπλήξεως. Εντάξει, δεν λέμε ότι. Δεν νομίζω ότι θα ετοιμάζει για τη ζυγιά τέλος πάντων ο R2. Απλά είναι πιο εύκολο σε τέτοιες θέσεις και να κρατήσεις το position σου με siege tanks. Και γενικότερα όταν είσαι πιο κοντά στον αντίπαλο, είναι και πιο εύκολο. Και πιο εύκολη τέλος πάντων να ξέρεις που να προσέχεις, να ξέρεις προς τα που θα έρθουν σου τα ντρόπς, γιατί ο άλλος πρέπει να κάνει 15.000 μίλια για να διανύσει όλο το χάρτη. Για να σούρθει... Ναι, είναι καθαρά θέμα. Γιατί λέμε ότι οι μεγάλες αποστάσεις ευνοούν του Zerg. Είναι ότι στο έτσι ποταπό νουμπίστικο μυαλό μου, ότι αν έχεις σωστά τοποθετημένες μονάδες, όπως και τα λοιπά, όσο πιο μακριά είναι ο αντίπαλός σου, εσύ σαν Zerg, εσύ τοποθετήσεις το mindset να κάνω drones. Οπότε όταν δεις να έρχεται η κίνηση επιθετική, ένα timing που ας πούμε με steampack, να προλάβεις να βγάλεις μονάδες να αντιμετωπίσεις και να στήσεις κάποια spine crawlers οτιδήποτε στις άμυνές σου. Όσο πιο κοντά είσαι λοιπόν, τόσο πιο γρήγορα έρχεται στη βάση σου αυτή η επίθεση και τόσο πιο δύσκολο να κάνεις μονάδες. Δηλαδή κάποια φορά μπορεί να είναι και μόνο από αυτό που κάνεις scout να πεις OK σε επόμενα 2 λεπτά ή στο επόμενο 1 λεπτό και 40 θα μου έρθει αυτό το push. Οπότε preemptively απλά έχεις κάνει μονάδες. Διάβασα το post του Μούτα που έλεγε ότι ήταν τόσο καλός ο SJO, οπωσδήποτε το λένε αυτόν τον τύπο. Όπως και να είναι να το λένε, που λέει ότι του έκανε επιθέσεις που ήταν ο Μούτας πίσω για κάποια δευτερόλεπτα. Γιατί σε τέτοια επίπεδα, για τέτοιο διάστημα μιλάμε έτσι. Δηλαδή το να είσαι 5 δευτερόλεπτα πίσω, ξέρω να θες να βγάλεις roaches, να βγάλεις bailings, να κάνω more, είναι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά, τι ένα δευτερόλεπτο, τι ένα λεπτό, από τη στιγμή που ο άλλος έχει κάνει counter με το timing του. Δηλαδή εκεί πέρα είναι κάτι που δυστυχώς ή ευτυχώς το χάνεις. Αυτό που ήθελα να πω επίσης, σύν αυτό που είπες για το ότι μπορείς να δεις και preemptively να κάνεις τις άμυνές σου, είναι το γεγονός ότι ο Zerg παίχτης μπορεί να κάνει expansion προς τις δύο κατευθύνσεις έτσι. Δηλαδή μπορείς να πάρεις το expansion σου, μετά μπορείς να πάρεις το expansion σου 8 και ουσιαστικά επειδή δεν χρειάζεται να κάνεις overextend το στρατό σου και να αφήσεις εκτεθειμένο το main σου, μπορείς να έχεις το στρατό στο main σου και να. Βέβαια εντάξει, το scouting δεξιά και αριστερά επιβάλλεται. Αλλά είναι πιο εύκολο να μετακινήσεις όλη τη μάζα στρατού σου από το να πας και να κάνεις expand προς τη μία κατεύθυνση, όπου ένα drop θα είναι πολύ πιο brutal, να το θέσω έτσι. Και μόλις ο Ming έκανε, ακύρωσε ένα command center για μερικά δευτερόλεπτα και με τον drone micro έφαγε και ένα SCV. Ενώ έχει πάρει και το expansion του. Έχει πάρει το expansion, έκανε αρκετή ώρα το extractor trick, το κλέψιμο του extractor ας πούμε, στη βάση του R2. Καθαρά κίνηση για να αποφύγεις κάποιες συγκεκριμένες τακτικές όπως το Banshee's attack. Ο R2 κλείνει με... Κάτι άλλαξε εδώ πέρα. Okay, το χάσα λίγο στο wall, μας αποσυζητάγαμε. Φτιάχνει λοιπόν command center ο R2, έχει δει ότι ο Ming έχει πάει σε expansion, οπότε παίρνει και θέλει να πάρει καθώς το δικό του. Ένα barracks, ένα factory. Reactor στο Factory, λογικά οι Illions που βγαίνουν ήδη και Tech Lab στα Barracks, να δούμε τι θα έρθει από αυτά τα, Barracks. Δεν βλέπω κάποιο αλλοκτήριο, θυμώ ότι θα πάει ένα safe build για αρχή ο R2, να πάρει το expansion να το σιγουρέψει και θα δούμε ένα μάλλον πιο macro game, μάλλον macro oriented, γιατί και το προηγούμενο παιχνίδι πήγε αρκετά καλά, αρκετή ώρα,
δεν ήταν μάκρο του στυλ 200-200, αλλά ήταν αρκετά μάκρο game. Και τρίτο command center από τον Ερκό. Αυτό που είπες πριν ήταν πάρα πολύ σωστό για το ότι έκοψε κάποια builds έτσι ο Ming Rice. Και αυτό είναι γιατί από τη στιγμή που ήξερε ότι τόση ώρα δεν έχει καταφέρει να πάρει το δεύτερο Geyser, ήξερε αυτόματα ότι ο Ερκό ήταν αναγκασμένος να πάει για Marines και για Hellions. Δηλαδή πράγματα τα οποία κοστίζουν minerals. Γνωρίζοντας το λόγο ότι δεν είχε gas, σε περίπτωση που αποφάσισε να βγάλει gas heavy μονάδες, δεν θα είχε gas για να τεκάρει, οπότε μία ή άλλη. Οπότε αμέσως, ουσιαστικά μόλις τελείωσε με την επίθεσή του, έριξε το Roach Warren, έριξε τα Spine Crawlers για να είναι έτοιμος για τα Hellions και απλά συνεχίζει να κάνει μάκρο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε 41 workers ήδη στο 7,5 λεπτό, είναι 25 μόλις από τον τέραν παίχτη μας και στο Units Lost έχει χάσει περισσότερες μονάδες ο τέραν παίχτης μας με την... Βασικά πώς γίνεται να έχει χάσει 75 μονάδες? Μάλλον έγινε cancel κάποιο... Κάτι άλλο έχει πατήσει. Ναι, στο Units Lost Tab, resources που έχει χάσει ο τέραν είναι 75. Α, είναι μάλλον κάτι άλλο. Δεν ξέρω τώρα, δεν μπαίνω στο μάσκα και θα φτάσουμε τέτοιο. Κάποιο αντών βασικά ήταν που... Κάτι μπορεί να είναι. Τα Έλληνες προδοκίμασαν να κάνουν να μπουν για κάποιο harassment στην natural του Ming Rice, όμως το σωστό placement από τα roaches που είναι αρκετά ανοιχτά, ένα spine crawler κάτω από τη ράμπα και το roach warren κλείνουν λίγο το wall μαζί με το Volition Jaber, κάνουν ένα αρκετά δύσκολο πέρασμα για τα roaches να περάσουν από εκεί και να κάνουν κάποιο harassment να μπουν στη main και να τρώνε τα drones που θα είναι δύσκολα πλέον τα πράγματα. Layer tech από το Ming Rice πάει στην infestation pit πολύ γρήγορα και πάλι κάνει αρκετά roaches για ZVT. Ήρθε η ώρα για τον Ερτού να πάρει και αυτό το expansion του σιγά σιγά. Έκατσε αρκετή ώρα το command center. 400 μήνες που δεν αποδώσαν τίποτα εκτός από τα mules που ρίξαν βέβαια. Που άμα πρέπει να τα βάλουμε τώρα σε χαρτί και να υπολογίζουμε τι και τι, πόσο κοστίζει το καθένα και πόσο έχει πιάσει. Και ο Ερτού επίσης έχει κάνει δεύτερο barracks και άλλο ένα factory. Παρ' όλα αυτά και αυτό δεν βλέπω να κάνει κάτι ιδιαίτερα. Δεν βγάζει μονάδες για να επιτεθεί, το έχει ρίξει στην οικονομία. Παρ' όλα θα έχει μείνει αρκετά πίσω. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Ερτού έχει γίνει και supply blocked. Έχει στείλει τώρα να κάνει ένα medivac να κάνει drop, το οποίο περνάει από δύο overlords. Το κακομήρικο, καμία δεν πρόκειται. Φαντάζομαι με το που θα πάει στη βάση απλά θα πεθάνει. Αν και δεν βλέπω το Ming Rice να τραβάει μονάδες. Τη στείλει ακόμα. Το έχει δει πάντως γιατί ήταν την κάμερά του. Το έχει δει τώρα. Η Queen το περίμενε, πέφτουν τα Marines, η Queen το περίμενε, έχουν όλα τα ρόλια εκεί πέρα και αρχίζουν και τρώνεται τους Marines, τους οποίους μπαίνουν τέσσερις τελικά μέσα στο Bandback, το οποίο θα αποχωρήσει για να πάει κάπου με ασφάλεια. Εν μεταξύ αυτό που λες ότι το περίμενε, δεν το συνειδητοποίησα μέχρι τη στιγμή που είδα ότι έστειλε την Queen μπροστά να βαρέσει 2-3 για να θεωρήσει ο Ερτού ότι είναι auto attack αυτό. Και είχε βάλει τα roaches πιο μακριά από το vision του και μόλις έριξε όλους τους Marines κάτω, πήγε και έκανε το attack move. Για να πω στον λόγο ότι... Αρκετά roaches στο χάρτη πάλι για το Ming Rice συγκεκριμένα είναι 23 roaches με 55 drones, 45 CDs. Συγγνώμη, κόπτω, Ερτού εδώ πέρα βρίσκεται εκείνο το drop που λέγαμε βρήκε κάπου να χτυπήσει στην όραξη του χάρτη στο expansion του Ming Rice, το οποίο μόλις τελείωσε. Πηγαίνουν ένα roach και αρκετά drones εκεί πέρα για να αντιμετωπίσουμε τις εισβολείς και roaches. Και όλα τα καλά του μάλλον θα σωθεί, γιατί ναι, και σώνεται. Σώνεται το Medivac φεύγει άπρακτο, να γυρίσει πίσω να πει φέρτε μου και άλλους 8. Να τους στείλω στο θάνατό τους. Εντάξει, όχι, δεν το είπα γιατί μπορεί να είναι το επόμενο τρόπο να είναι και πετυχημένο. Έτσι, να πάρει τέλος να βάζει το θάνατο. Γενικά βλέπουμε μια κίνηση. Ο Ερτού δεν καταλαμβάνει τα Zelnaga Towers. Ο Ming έχει βάλει αυτά τα roaches να κάνουν γενικά γύρω-γύρω στα Zelnaga Tower. Στέλνει και ένα άλλο να κάνει scouting για να έχει κάνει δεύτερο expansion Ερτού. Διπλό evolution, ναι, engineering bay από τον Ερτού για αναβαθμίσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει ήδη το level 1 στα infantry weapons και infantry armor και το steampack που είναι αυτή τη στιγμή στο 30%. Αυτή τη στιγμή ο Ερτού κάθεται σε 6 barracks, 2 factories και ένα starport και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τα κάνει... ουσιαστικά να έχει τόσα κτίρια. Ναι. Έχει βάλει και άλλο φάκτο να φτιάξει και άλλο ένα μπάρακ θα φτιαχτεί σε λίγο από τον Ερτού. High tech που τελειώνει στο 75% αυτή τη στιγμή και το level 1 στα missile attacks για τον
Ζερκ παίχτη. Τα ρόλτσες πάνε να περάσουν μέσα από τα δέντρα. Τελικά είναι εκεί τα Ήλιονς, το περιμένουν. Τρώνε και μερικά χτυπήματα από τα Σίτ Τανκ που είναι σε high ground και έχουν αρκετά καλό vision από τα Ήλιονς. Και αρχίζει να χτυπάει τώρα σε απλά εντύπωση. Πολύ καλό το Final Round που πιάνει Medivacs και Marines, οι οποίοι σιγά σιγά έρχονται στο θάνατο. Και τελευταία στιγμή σώνονται, μπαίνουν μέσα στο Medivacs. Πάρα πολύ ξυπνή κίνηση από τον Ερτού για να σώσει αυτού του Marines από το να πεθαίνουν τελευταία στιγμή στα κόκκινα και τα Medivacs και οι Marines. Πραγματικά πολύ γρήγορο ο Ερτού, πάρα πολύ έξυπνα έσωσε αυτά τα. Τα Marines που θέλανε άλλο ένα Final Grow για να πάνε όλα στον τάφο. Αυτό το wall εδώ πέρα δεν βοήθησε ιδιαίτερα τον Ερτού. Τα Final Growths ήταν ακριβώς εκεί πέρα που έπρεπε. Ο Ερτού έχει βάλει τα Seed Tanks σε καλή θέση, έχουν Vantage Point, αλλά επειδή είναι τόσο γήπεδο τέλος πάντων το Natural Expansion και η είσοδος προς τα εκεί, μπόρεσε να κάνει τις κινήσεις του ο Ming Rice, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει φτάσει 40 population παραπάνω από τον αντίπαλό του. Το ένα Medivac άδειασε εντελώς από ενέργεια, κάνοντας heal τους Marines μετά από εκείνο το Fungal, ενώ ένα Orbital Command γυρνάει σπίτι του κατσουφιασμένο, γιατί δεν καταφέρει να πιάσει ποτέ καμία βάση. Ενώ βλέπουμε double expand από τον στην ώρα 4 και την ώρα 5 του χάρτη από τον Μίγκο, ο οποίος και κοιτάτε τι κάνει ο Μίγκ με τους Overload. Αυτή τη στιγμή οι Overload απλώνονται σε όλο το χάρτη. Φανταστική κίνηση, φανταστικό micro από τον Ming Rice. Δείχνει ότι είναι ένας master παίκτης με όλη τη σημασία της λέξεως. Και έχει πάρει και το upgrade, γιατί κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Μάλλον έχει πάρει και το upgrade, ενώ βλέπουμε ότι βγαίνουν neural parasite για τους infestors. Ωραία, έχει Seed Tank. Θα το δανείσω για λίγο, αν δεν σε πειράζει. Ναι, 153-176 στο population αυτή τη στιγμή υπέρ του Ming Rice. Όσο περνάει ο χρόνος και πηγαίνει προς το 200 Ερτού, αυτό βοηθάει τον Ερτού. Αυτό πρέπει να κάνει όμως επίσης είναι να κάνει secure ένα τρίτο expansion, γιατί κάποια στιγμή θα ξεμείνει από χρήμα και ο Άρθρο θα ξεμείνει και από στρατό. Και ο Ming έχει πιάσει ήδη το 40% του χάρτη. Φορτώνουν τα Medivacs αυτή τη στιγμή και ενώ στο Fungal Growth κάποιοι σύστηκαν βαράνε, δεν προλαβαίνουν για να δούμε τι θα γίνει. Δεύτερον, δεν προλαβαίνει για άλλο Fungal Growth. Υπάρχουν αρκετά, υπάρχουν και δύο targets εδώ πέρα να έχουν vision σε περίπτωση Borrowed Units, τα Infestors δηλαδή και τα Roaches. Και αυτή τη στιγμή είναι σταθερά τα πράγματα. Ο Ερτού προσπαθεί να κάνει secure το δεύτερο του expansion στην ώρα 12 του χάρτη. Πάλι δεν επιλέγει να το κάνει Planetary Fortress, το αφήνει σε Orbital Command. Ένα expansion το οποίο είναι σε lower ground, άρα δεν έχει καλό vision να προστατευτεί από μονάδες κοντά του, σε περίπτωση το πάνω από πάνω. Drop, huge drop αυτή τη στιγμή. Στην ώρα 3 του χάρτη, στο expansion του Ming Rice, που πέφτουν 4 Medivacs, κάποια μαρίς που κάθουν με κακό το micro εκεί πέρα τον Ερτού. Εκτίθουν να κρατάει για κάποιο λόγο πίσω. Τα ρότσες έρχονται και στριμώχονται εκεί πέρα λίγο στην ράμπα. Και άλλο Fungal Growth αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα τα πράγματα για τις μονάδες του Ερτού. Πέφτουν κάποιοι θέσεις του Terrence για να χτυπάνε ψηλά τα Fungal Growth. Και άλλο Fungal Growth για τα Medivacs αυτή τη στιγμή. Όλες οι μονάδες του Ερτού που είχαν πάει για αυτή την αποστολή να ρίξουν αυτό το hatchery τελικά αποτυχάνουν. Πάρα πολύ καλή αντίδραση και πάρα πολύ καλή άμυνα από το Ming Rice. Εν τω μεταξύ, ίσα ίσα αγκαλιαστήκανε τα Medivacs και Marines για να φάνε το Fungal. Δηλαδή ήταν απλά. Ήταν η στιγμή που άμα είσαι τέρα να απλά κίνει την ώρα κλαις. Αν αυτή η κίνηση από τον Ερτού ήταν για να κάνει secure το expansion του, δεν ξέρω αν ήταν μια κίνηση που άξιζε τελικά τα λεφτά της. Συν ότι άργησε πάρα πολύ να στείλει SCV, τώρα φτάσανε, έκανε κάποιο mining με mules, αλλά και πάλι δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι. Και άλλο drop, drop στη main αυτή τη στιγμή του Ming Rice, έχει πάει σε ένα vesting gaze, δηλαδή πέσει και το spawning που λαμβάνω βλέπω καλά, αυσέφει από το drop και τα Marines αυτή τη στιγμή έξω ολοθρεύονται, έπεσε και μια queen, σίγουρα έχει πέσει στο spawning pool γιατί το ξαναφτιάχνω Ming Rice, από ταχύτητα φτιάχνει και το infestation pit, γιατί πιστεύετε ότι πέσε και αυτό, λογικά ναι, δεν ξέρω πόσα drones πέσανε, 66 εναντίον 74 είναι οι απώλειες, έχουν βγει ήδη τα corruptors γιατί έχουν γίνει και το Greater Spire, ψάχνω να βρω και εγώ να θυμηθώ αυτό εδώ πέρα. Workers Guild 16 έχει σκοτώσει ο Ερτού, ναι, έγινε κάποια ζημιά σε αυτό το drop. Γίνονται μόρφω αυτή τη στιγμή 6 Broodlords. Οι Terran δυνάμεις είναι κοντά και όμως τόσο μακριά. Σε περίπτωση που αποφασίσουν να κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση, ίσως και να καταφέραν να κάνουν κάτι πριν βγούνε. Τώρα όμως θα πάρουν το Zelnak Watcher, θα δουν ότι δίπλα υπάρχει κάποιος Broodlords. Την ώρα 11 του χάρτη που έχουν έρθει φέστο στο εξπάσιο του Ερτού που κάνουν Fungal Growth στους εργάτες του Ερτού, που καθώς βλέπει και με τον Overlord από πάνω. Και τώρα ο Ερτού κάνει Siege Mode και μπαίνει στην ώρα 3 του χάρτη στο εξπάσιο που γίνει και το δεύτερο Infestation Pit και το Spawning Pool. Και μάλλον αυτή τη φορά αυτό το expansion θα πέσει. Θα πέσει και άλλα έρχεται από πίσω η Λαοθάλασσα. Γυρνάνε προς τα πίσω, τα Seed Tanks βαράνε. Τρελές απώλειες, ίσως πρέπει να χρησιμοποιήσει τους Broodlord
Και όχι τα ρότζι του εκεί πέρα ο Μινγκ για ανθρώπινη ασπίδα. Και υπάρχει περίπτωση αυτό το παιχνίδι να το έχει γυρίσει ερτού. Είναι 180% το population με το Μινγκ Ράιζον. Δείχνει το micro, αλλά αυτή η επίθεση γίνεται κάποια από τα. Γίνονται όλα παρασάνιστα. Τα σύστα και τα μαρίς πέφτουν και απλά τα σύστα θα πεθάνουν και τα πλούτο είναι έτοιμα αυτή τη στιγμή για να. Σκοτώσουν το στρατό των Τέραν. Κάποια βάγη κυνηγάνε τα Μπρούτζο. Δεν υπάρχει τίποτα αντιέρα αυτή τη στιγμή. Δύο φτιάχνονται κάποιοι από τους Infestors Τέραν και τα πολύ καλά Fungal Growth από τους Infestors. Και αρχίζουν να χτυπούνται τώρα τα Missile Turrets. Τα SCVs του Ερτού δεν είναι σε το repair, οπότε δεν μπορούν να κάνουν repair αυτά τα χτυπήματα. Προσπαθεί ο Ερτού να σηκώσει το κομμάτι. Ενώ υπάρχει ένα τρόπο από ένα Medivac στην ώρα 5 του χάρτη από τον Ερτού. Έχει κατεβάσει δύο Marines και έναν. Nevermind, τρεις μακαρίτες. Ναι, οπότε η επίθεση συνεχίζεται αυτή τη στιγμή στην ώρα 12 του χάρτη. Το δεύτερο εξπάσμα του Ερτού παίζει. Κόνει το command center, το βίντεο λίγο μέχρι σκυνείται. Προσπαθεί να βρει κάπου να πάει. Υπάρχουν αρκετοί Infestors και πάρα πολλά Roaches. Είναι κακό το place αυτή των Infestors που είναι μπροστά από τα Roaches. Παίζουν θέση τέρας. Τα Marines προσπαθούν να κάνουν κάτι. Πρέπει να πάνε κάπου να προστατευτούν. Δεν μπορεί να πάνε. Δεν υπάρχει κανένα σιτσάκ να δει στην πίστα του Ερτού και τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί αυτοί οι Marines με σωστά Fungal Growth θα εξαλειωθούν απλά από τους Zerg δύναμη. Το Population γύρισε κατευθείαν σε 161-192 και είναι φανταστικό game. Ένα φανταστικό game το τελευταίο για σήμερα. Και είναι το GT, είναι το GT, είναι 2-0, είναι 2-0, φανταστικό παιχνίδι, ένα αντίστοιχο παιχνίδι, ένα τάσιο παιχνίδι για το Division 1 του HSL Season 2. Πραγματικά ήταν τρελό, εντωμεταξύ ο Ερτού προς το τέλος και το γύρισε και έκανε και καλές κινήσεις όσον αφορά, δηλαδή έβγαλε Ghosts κάποια στιγμή στην τελική μάχη, δεν ήμουν σίγουρος αν θα τις έβγαζε με τις μονάδες που είχε ο Μινγκ εκεί πέρα πάνω στις 12 η ώρα. Είχε προλάβει και κάνει EMP πάνω σε μερικούς Infestors ο Ερτού και ουσιαστικά δεν είχε κάποιο τρόπο να κάνει οτιδήποτε εκείνη την ώρα ο Μινγκ Ράις, πέρα από μερικούς Infested Terrans που τους έκανε στα γρήγορα, μπας και σκάσει και δεύτερο ή επίσης οι υπόλοιπους Infestors. Πάρα πολύ ωραία game, πάρα πολύ ωραία game. Πιθανότατα ο Ερτού να ήταν λίγο πιο χαλαρός από ό,τι έπρεπε. Πιθανότατα, δεν παίρνω και όρκο, γιατί okay, ήξερε ότι ο Μινγκ Ράις είναι σχετικά inactive. Θα τον περίμενα λίγο πιο δυνατό, δεν ξέρω. Βασικά, κανείς δεν περίμενε ότι ο Μινγκ Ράις θα έπαιζε έτσι. Ναι. Φαντάζομαι ότι το έκανε ο ίδιος. Παίζει γι' αυτό. Παίζει να μην το περίμενε το ίδιος. Δεν ξέρω αν μας κρύβει κάτι, αν κάνει training πίσω από τις πλάτες μας, όταν δεν παίζουμε LOL. Δεν ξέρω μήπως με το Mood έχουν πάει, έχει κάνει για αυτό το αμερικάνικο account και παίζει εκεί.